Να καλησπερίσουμε λοιπόν την κυρία Σιλβάνα Καρασαβίδου, που είναι συστημική ψυχοθεραπεύτρια, κοινωνική λειτουργός, για να πούμε για την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, που είναι αφιερωμένη στην σχιζοφρένεια. Καλησπέρα κυρία Καρασαβίδου. Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Θα ήθελα να, να ξεκινήσουμε με τον τίτλο που έχουμε και εμείς εδώ, «Ζώντας με τη σχιζοφρένεια», είναι ο τίτλος. Και πώς είναι μια λέξη, από μόνη της μια λέξη που προκαλεί διάφορα συναισθήματα. Τρόμο, έτσι, δεν σίγουρα, είναι, αρχικά. Και πιθανό να έχει να κάνει και με την μη καλή πληροφόρηση. Καταρχάς, να πούμε για το, με την ευρία έννοια του όρου, την ψυχική υγεία ή την... Τι είναι αυτό που μας κάνει να μας τρομάζει και να μας... Η επιτέλεση του κοινωνικού ρόλου, καταρχάς, το ατόμο, η δυνατότητα να επιτελέσει τον κοινωνικό ρόλο. Και η ευελιξία να προσαρμόζεται στους εκάστοτε κοινωνικούς ρόλους. Αυτό είναι μια κατάσταση στην οποία όλοι μας θα πρέπει ή μπορούμε να προσαρμοστούμε ή θα μπορούμε να προσαρμοστούμε. Η σχιζοφρένεια, απ' την άλλη, είναι μια κατάσταση στην οποία έχει, πώς το λένε, ενοχοποιηθεί πάρα πολύ. Και είναι, θέλω να πω, είναι μια κατάσταση στην οποία προκαλεί τρόμο αυτό που είπατε κι εσείς. Αλλά ίσως και να μην είναι έτσι τα πράγματα ακριβώς. Δηλαδή? Δηλαδή πώς το λένε, η σχιζοφρένεια, ας πούμε, είναι μια διαδικασία η οποία, όπως ενοχοποιούμε ένα ρόλο και μια κατάσταση ψυχικής υγείας, ένας άνθρωπος ο οποίος αποσύρεται από μια κοινωνική πραγματικότητα την οποία ζούμε, ο οποίος μπορεί να υπάρξει, να συνυπάρξει, χωρίς να είναι πρόβλημα στους άλλους. Εμείς έχουμε πρόβλημα, η υποτιθέμενη υγιής με αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος έχει αποσυρθεί από τον επιτελεί με τον ίδιο τρόπο τον κοινωνικό του ρόλο στον οποίο καλούμαστε όλοι να επιτελέσουμε. Κατά τη γνώμη μου, λοιπόν, είναι μια κατάσταση στην οποία θα πρέπει να ρίξουμε φως και να την αποενοχοποιήσουμε. Είναι μια κατάσταση ψυχικής, μια ψυχική κατάσταση, για την οποία προκαλείται δέος, φόβος, την ξορκίζουμε, ανάλογα με τις εκάστοτε κοινωνικοπολιτιστικές συνθήκες. Είναι ή δεν είναι επικίνδυνη όμως, κυρία Καρασαβίδου? Δεν είναι καθόλου επικίνδυνη. Είναι τόσο επικίνδυνη όσο όλα τα άλλα τα πράγματα στη ζωή. Αυτή την έννοια, αν μιλήσουμε, αν επικεντρωθούμε στην σχιζοφρένεια. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές και απόψεις, οι οποίες δημιουργούν όλο αυτό το κλίμα του φόβου και του πανικού, και θα πρέπει να δώσουμε, ξέρω εγώ, φως επάνω στην κατάσταση αυτή, ώστε να αποενοχοποιηθεί και να υπάρξουν οι άνθρωποι που ακούνε φωνές, που ζουν μια κατάσταση που δεν αφορά τους άλλους, αλλά εμείς την ενοχοποιούμε πολύ εύκολα. Είναι θέμα ενημέρωση, κύριε Καρασαβίδη, και μια ημέρα το χρόνο, για παράδειγμα η σημερινή, φτάνει? Συγγνώμη, δεν σας ακούει καλά. Είναι θέμα ενημέρωσης οι επιφυλάξεις και αυτό που είπαμε νωρίτερα περί τρόμου? Και μία ημέρα το χρόνο, για παράδειγμα η σημερινή Παγκόσμια ημέρα, φτάνει? Είναι αρκετή? Σαφώς και δεν είναι θέμα μιας παγκόσμιας μέρας. Είναι μία διαδικασία ζωής, είναι ένα θέμα που αφορά, ας πούμε, την ολότητα σαν κοινωνία. Έχουμε κάνει βήματα, θεωρείτε? Συγγνώμη? Έχουμε κάνει βήματα, θεωρείτε, ως κοινωνία? Ας πούμε, το 50% των ανθρώπων που έχουν θέματα ψυχικής υγείας και ισορροπίας, το 50% ζητάει βοήθεια. Το άλλο αισθάνεται ντροπή, φόβο, ενοχοποιημένο δηλαδή, ότι είναι τρελός αυτό το πράγμα. Η τρέλα είναι αυτή που βασανίζει και ταλαιπωρεί τους ανθρώπους, που νομίζουν ότι είναι μια κατάσταση που θα πρέπει να την αποσιωπήσουμε. Δηλαδή, ένας άνθρωπος όταν δεν είναι συναισθηματικά καλά, δεν είναι ισορροπημένος, είναι ένα θέμα. Αυτό μας τρομάζει. Τον περιθωριοποιούμε τον άλλον, εύκολα το στιγματίζουμε, το στίγμα. Αυτό που λέμε, και αυτός αρνείται να πάει, γιατί η κοινωνία τον ενοχοποιεί. Είμαστε σε ένα φαύλο κύκλο, με αυτή την έννοια. Θεραπεύσιμη είναι, κυρία Καρασαβίδου? Θεραπεύσιμο θεωρείται ότι δεν αποτελεί πρόβλημα, γιατί να επιτελέσει κάποιους ρόλους του, και αυτή η ρόλη και η νοηματοδότηση είναι πάλι κοινωνικοπολιτιστική. Ναι. Με την έννοια, ένας που ακούει φωνές σε μια άλλη κοινωνία, ενδεχόμενα να είναι ο Θεός, να είναι ο, ξέρω εγώ, κάτι. Σε εμάς, στο δυτικό κόσμο, είναι μια κατάσταση
που δεν, είναι με το, δεν λειτουργεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που θα λειτουργούσε οποιοδήποτε άλλος. Με αυτή την έννοια η θεραπεία σαφώς και θα πρέπει να είναι σε επαφή με τον ειδικό, με τον ψυχίατρό του, τον άνθρωπο που θα τον βοηθήσει, για να είναι κυρίως καλά αυτός και να μην μπορεί να ξεφεύγει από τα όρια τα οποία θα μπορούσαν ενωσεργό να είναι επικίνδυνα για τον ίδιο και για τους άλλους. Αλλά κυρίως αν αποενοχοποιηθεί, θα αποενοχοποιηθεί το περιβάλλον του, ας πούμε μια μαμά που ο γιος της έχει πρόβλημα, θα προσπαθεί να το αποσιωπήσει, να το κρύψει κάτω από το χαλί. Όλο αυτό μπορεί να έχει μια έκρηξη στη συνέχεια για να πει το πρόβλημα είναι εδώ και να ζητήσει αντιμετώπιση. Μάλιστα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε πολύ. Σαφώς και ενημέρωση. Να είστε καλά. Γεια σας.